Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, άκουσα δύο καινοφανή πολιτικά επιχειρήματα απόψε. Ο Υπουργός, ο κύριος Καστανίδης, στην προσπάθειά του να υπερασπίσει την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ισχυρίστηκε απόψε δύο πράγματα, δύο επιχειρήματα κατέγραψε. Το ένα, αισθάνθηκε την ανάγκη να καταγράψει ένα πλήθος στατιστικών στοιχείων σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας, προφανώς θέλοντας να πείσει την εθνική αντιπροσωπεία, άλλη λογική εξήγηση δεν υπάρχει, ότι δεν υφίσταται τέτοιας οξύτητας, ποιότητας, κοινωνικής έντασης, κοινωνικών κινδύνων και εθνικών κινδύνων από τη μεταναστευτική πολιτική η οποία ασκείται και από το μεταναστευτικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Εγώ άλλο επιχείρημα δεν μπορώ να αθρώσω και προσπαθώ να καταλάβω ποια ήταν η έννοια αυτής της έκθεσης. Δεν υπάρχει μεταναστευτικό πρόβλημα στη χώρα. Θα μας δώσετε μια απάντηση γι' αυτό. Κατά την προσωπική μας εκτίμηση, όχι μόνο υπάρχει, αλλά έχει έντονα κοινωνικά και εθνικά χαρακτηριστικά έντασης που, κάτω από το βάρος των οποίων, κινδυνεύει η εθνική και κοινωνική συνοχή της ελληνικής πολιτείας, των ίδιων πολιτών. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση. Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα, το οποίο καταλογίζεται εμέσω πλήρως σαφώς και προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ότι διακατέχεται από ένα είδος, το σημείωσε ακριβώς, ιδεολογικού φανατισμού και πάθους, θα προσπαθήσω μέσα από κάποια επιχειρήματα να σας αποδείξω και θα το αποδείξω με τα λόγου γνώσεως ότι αυτή η ιδεολογική αιμονή και το πάθος χαρακτηρίζει τις κυβερνητικές πολιτικές. Μπορεί να μην τις προωθήσετε και επιμεληθήκατε εσείς προσωπικά, κύριε Καστανίδη και ο κύριος Κουκουλόπουλος, όμως είναι αποτέλεσμα μιας κυβερνητικής πολιτικής την οποία είστε υποχρεωμένος να παρακολουθείτε και να υπερασπίζεστε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία δεν είναι στο κενό. Η οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία, έστω και ίσων σημασίας όπως η σημερινή, η οποία έχει μόνο την έννοια μιας διοικητικής παρέμβασης και διευκόλυνσης των υπηρεσιών της ελληνικής πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χορήγηση των αυτοτελών εγγράφων, που θα πρέπει να γίνεται για να είμαστε συμβατοί με ό,τι προβλέπουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 380 και προηγούμενος 1030, να πούμε λοιπόν τα εξής. Τι συμβαίνει σήμερα? Κάτω από ποιες συνθήκες νομοθετείτε σήμερα? Είναι στο κενό? Δεν νομοθετείτε με χιλιάδες πολίτες έξω από το κτίριο της Βουλής να διαδηλώνουν εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής μικροιδιοκτήτες ταξί, επειδή καταστρέφονται χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, και σήμερα μέσα στην αίθουσα αυτή να υπερασπίζουν το νομοθετήμά σας, την νομοθετική σας πρωτοβουλία, μόνο 6 βουλευτές, όταν 50 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ της κυβερνητικής παράταξης αυτή τη στιγμή είναι στην απάνω αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προσπαθώντας να πείσουν ή να κριτικάρουν τον κύριο Ραγκού στον προκατοχό σας? Αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα? Δεν νομοθετείτε μέσα σε ένα πλαίσιο όπου χιλιάδες εκατομμύρια Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν δεχθεί τη λέλα από το κυβερνητικό μέτρο, κυρίως μέσα από την ληστρική επιδρομή σε βάρος της οικοδομής? Δεν νομοθετείτε κατά από μια πλήρη κυβερνητική ανυποληψία όταν πριν δύο μήνες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Βενιζέλος, και υπουργός οικονομικών, έλεγε δημόσια με παρακαθήμενο τον κύριο Σαχινίδη από την μια πλευρά και τον κύριο Οικονόμου από την άλλη πλευρά, ότι η οικοδομή δεν θα φορολογηθεί άλλο και ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να είναι ο μηχανισμός κατά τις οποίες θα φορολογείται κατά τρόπο έτσι όπως φορολογείται η ελληνική οικογένεια, η ελληνική ιδιοκτησία? Δεν νομοθετείτε με ανυπαρξία μιας ολοκληρωμένης και συγκροτημένης κυβερνητικής πολιτικής σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό? Έτσι νομοθετείτε. Η όποια κριτική σας κάνουμε δεν έχει να κάνει με το πρόσωπό σας. Έχει να κάνει με την πορεία του κυβερνητικού έργου, για το οποίο, όπως η συνέχεια του κράτους είναι πολιτική και κοινωνική και συνταγματική υποχρέωση, έτσι και η συνέχεια του κυβερνητικού έργου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι το Υπουργείο στο οποίο προέρχεται αυτή τη στιγμή έχει πολλές αμαρτίες. Έχει τις αμαρτίες ενός μοιραίου για την κυβέρνηση ανθρώπου, του κυρίου Ραγκούση, νυν Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος στην ουσία έχει νομοθετήσει και δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα από την κυβέρνηση. Δύο είναι τα νομοθετήματα τα οποία χαρακτηρίζουν αυτή την κυβερνητική πολιτική. Ο νόμος 3852 του 2010 και ο νόμος 3838 του 2010 και αυτός. Ο ένας για την Ιθαγένεια και ο άλλος για τον Καλλικράτη.
Τι έχει συμβεί? Σε ό,τι αφορά το δεύτερο νόμο τον οποίο ανέφερα, θα πρέπει να περιμένετε και την απόφαση της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διότι το τέταρτο τμήμα, με την υπαρχμόν 350 αποφασή του Συμβουλίου Επικρατείας, έχει κρίνει το νομοθέτημα αυτό αντισυνταγματικό. Και είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις ρυθμίσεις τις οποίες κάνετε σήμερα. Σε ό,τι αφορά το άλλο νομοθέτημα που έχει να κάνει με τη λειτουργία της ελληνικής πολιτείας, το νόμο 3852, θέλω να θυμίσω, κύριοι συνάδελφοι, τι δήλωνε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Καστανίδης, στην Επιτροπή μας. Δίκην προγραμματικών εξαγγελιών πριν λίγες εβδομάδες, κατά την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου, ότι οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου σας, αγαπητέ κύριε Κουκουλόπουλε, είναι προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η θεσμική κατεύθυνση, η οποία επικεντρώνεται σε τρία σημεία. Ότι θα φέρετε νομοθετήματα για τα δημοψηφίσματα, για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, για το ποθενέσκες. Τα περιμένω. Και η δεύτερη κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής, την οποία εσείς εφαρμόζετε σήμερα αυτή τη στιγμή, αναφέρεται στη διοικητική αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση. Και τι λέγατε, μας λέτε? Σήμερα δεν τα επαναλάβατε, αλλά είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά. Πρώτον, ότι θα προχωρήσετε σε ένα καινούριο νομοθέτημα εντός του Σεπτεμβρίου, το φθινόπωρο είπατε, για ποιο πράγμα? Πρώτον, για διορθώσεις, βελτιώσεις και αξιολογήσεις εφαρμογής του νόμου 3852 του 2010. Άρα, ό,τι έχει κάνει ο κύριος Ραγκούσης στο κενό, τι θα αξιολογήσετε πάλι? Τι θα βελτιώσετε? Τι θα διορθώσετε? Ένα πρόχειρο νομοθέτημα. Το δεύτερον, ότι θα προχωρήσετε στην ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των νέων ΟΤΑ. Άρα, δεν έχει ολοκληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο. Τρίτον, θα προχωρήσετε σε πρόγραμμα οικονομικής εξυγείας των ΟΤΑ. Άρα, το μέγα μέρος των ΟΤΑ χρήζει ανάγκης οικονομικής εξυγείανσης. Τέταρτον, θα υλοποιήσετε επιτέλους το πρόγραμμα επιχειρησιακής βοήθειας για τους ΟΤΑ, το πρόγραμμα Ελλάδα. Και αναρωτιέμαι, τι έχει κάνει η κυβέρνησή σας, κύριε Κουκουλόπουλε? Όταν εσείς οι ίδιοι, ο κ. Καστανίδης, δηλώνει αυτά τα οποία σας ανέγνωσαν τώρα πριν από λίγη ώρα. Αυτό δεν αποτελεί μια τραγική αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής σε δύο βασικούς τομείς της λειτουργίας της οργανωμένης ελληνικής πολιτείας, που από τη μια μεριά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσετε, που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, και από την άλλη μεριά που έχει να κάνει με τη λειτουργία των θεσμών. Θα ήθελα να προχωρήσω λίγο περισσότερο και να σας θυμίσω κάτι άλλο. Ότι η χώρα αυτή δεν λειτουργεί στο κενό. Είναι ενταγμένη στα πλαίσια λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας θυμίσω λοιπόν στο άρθρο 79 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί τη βάση του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική με τρεις στόχους: την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των νομίμων μεταναστών και την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης. Το ερώτημα το οποίο τίθεται και οφείλετε να απαντήσετε είναι: ποια είναι η παρουσία της Ελλάδος και ποιες είναι οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι παρούσα ελληνική κυβέρνηση που εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος? Καταθέτει προτάσεις? Έχει απόψεις? Συμμετέχει? Θα πρέπει να μας απαντήσετε. Διότι τα όποια νομοθετήματα, είτε από τη μορφή κανονισμού είτε από τη μορφή οδηγίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έχουν άμεση εφαρμογή στο εσωτερικό της ένωμης τάξης. Δηλαδή, έχετε κάνει προσπάθειες για να μπορέσετε να διορθώσετε την άνηση κατανομή των βαρών, των μεταναστευτικών ροών σε βάρος της Ελλάδος? Έχετε βάλει ο κύριος Παπανδρέου και η κυβέρνησή του θέμα αλλαγής της συνθήκης του Δουβλίνου 2? Δεύτερον, έχετε διασφαλίσει στοιχειώδεις κανόνες της κοινοτικής αλληλεγγύης? Μα πού να τα διασφαλίσετε, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, όταν για τα οικονομικά που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό δεν μπορέσετε να διασφαλίσετε ούτε το μήνυμα της κοινοτικής αλληλεγγύης? Θα τα διασφαλίσετε για κάτι επουσιοδέστερο κατά την εκτίμησή σας ή ανύπαρκτο, όπως είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα, όπου έχει οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την οργανωμένη ελληνική πολιτεία? Και τι ισχυριζόμαστε εμείς από τη Νέα Δημοκρατία? Απέχετε. Δεν παίρνετε μυρουδιά τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται δύο νέες, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, κοινοτικές οδηγίες για τη μετανάστευση. Ποιες είναι οι θέσεις σας? Αυτή τη στιγμή αναθεωρούνται οι κανόνες λειτουργίας της Frontex. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.
Αυτή τη στιγμή δημιουργείται Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Συνόρων. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται νέο σύστημα ενσωμάτωσης των μεταναστών. Ποιες είναι οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για αυτές? Θα αρκεστούμε σε αυτά τα οποία είπε νωρίτερα ο κύριος Υπουργός, τα στατιστικά στοιχεία για να υποστηρίξει ότι δήθεν δεν υπάρχει μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Μα θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα επιτέλους? Και αυτό είναι ένα ερώτημα που οφείλετε να απαντήσετε. Επίσης, ξέρετε πολύ καλά ότι το Φεβρουάριο του περασμένου έτους η Τουρκία υπέγραψε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επανεισδοχή. Την επόμενη μέρα την ακύρωση, βάζοντας βέτο να καταργηθεί η βίζα για τους Τούρκους υπηκόους όσον αφορά την εισδοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει κάνει και άλλα παρόμοια. Ποια ήταν η θέση σας? Αντιδράσατε? Δεν έχει τεράστια σημασία για τις μεταναστευτικές ροές η άρνηση της Τουρκίας να συμμορφωθεί με τη συμφωνία που είχε υπογραφεί επί των ημερών της δικής σας κυβέρνησης? Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Τι γίνεται με τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις? Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέχρι το 2013 έχουν χορηγηθεί γύρω στα 306 εκατομμύρια ευρώ για διάφορες πολιτικές δράσεις που έχουν να κάνουν με τα μεταναστευτικά προβλήματα. Και αυτό αποτελεί και απάντηση σε αυτά τα οποία ισχυρίστηκε νωρίτερα ο κ. Καστανίδης, ότι δήθεν δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο βαθμό υπάρχουν αυτές οι απορροφήσεις? Να σας θυμίσω πού πάνε τα χρήματα αυτά από τα 4 ταμεία. Είμαι βέβαιος τα γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω, γιατί είστε πολύ καλά ενημερωμένος. Τώρα, θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά το δεύτερο κεφάλαιο του συζητούμενου νομοσχεδίου σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση. Έχω την εντύπωση ότι ενώ καλά προχωρείτε και μεταφέρετε την αρμοδιότητα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, γιατί έτσι πρέπει να κάνετε σε ό,τι αφορά την έκδοση αυτών των αυτοτελών εγγράφων, με τη δυνατότητα την οποία δώσατε σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους, στην ουσία αναιρείται αυτή η ρύθμιση. Και δεν πήραμε καμία απάντηση να δούμε επιτέλους όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προμήθεια των υλικών, με την εκτύπωση των καρτών, την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών, τις κτηριακές υποδομές, την εκπαίδευση του προσωπικού. Πότε θα γίνουν όλα? 67, κύριοι συνάδελφοι, υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να εκδοθούν τις μέτρησα μία προς μία για να μπορέσει να υλοποιηθεί η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Τότε τι νόημα έχει νόμο πλαίσιο φτιάχνει? Περί αυτού πρόκειται. Ποια ήταν η βιασύνη σας να εφαρμόσετε? Έχετε μια καθυστέρηση, σε πάση περιπτώσει, 2 μηνών σε ό,τι αφορά την έγκριση, την υπαγωγή μας στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 380. Τι περιμέναν τόσο καιρό? Τι έκανε ο κ. Ραγκούσης? Και από την άλλη μεριά, τίθεται και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, ένα μείζον θέμα σε ό,τι αφορά τη δαπάνη η οποία θα επιβαρύνει τον κρατικό υπερπολογισμό. Κατά προσέγγιση μόνο τα προσεγγίζει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, γύρω στα 440 εκατομμύρια μόνο για δαπάνες προμήθειας υλικών. Όλες οι άλλες είναι κατ' εκτίμηση. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά? Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο όπου έχετε απαξιώσει πλήρως τη δημόσια διοίκηση, νομίζετε ότι με επιχειρήματα του τύπου ότι υπάρχει ιδεολογικός φανατισμός στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ή άλλων δυνάμεων μπορείτε να αντικρούσετε μια πραγματικότητα που έχει να κάνει ότι αυτή τη στιγμή την καλύτερη απόφαση να πάρετε, κύριε Υπουργέ, δεν θα μπορέσετε να την εφαρμόσετε? Και ξέρετε γιατί? Γιατί με την ασύνετη πολιτική την οποία έχετε ακολουθήσει έχετε διαλύσει τη δημόσια διοίκηση. Ο ιδεολογικός φανατισμός είναι δικό σας. Αυτό που ανέφερε στην εξαιρετική του σύγκριση ο εισηγητής μας ο κύριος Νάκος έχει μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή κάποιου συναδέλφου ονόματι Βασίλη Παπαδόπουλου στην Επιτροπή. Διότι δεν υπάρχει εθνικό κέντρο για τα δικαιώματα, όπως ανέφερε ο κύριος Υπουργός. Υπάρχει μια επιτροπή την οποία έχει στήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και εκεί μέσα έχω τα ονόματα των όσων συμμετέχουν, γιατί έψαχνα και τα βρήκα στο μεταξύ. Είναι η κυρία Ρεπούση, η κυρία Δραγώνα, ο κύριος Αλιβιζάτος. Είναι όλοι αυτοί, αγαπητέ κύριε Καστανίδη, οι οποίοι στην έκθεση που έχουν κάνει από την Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι η ιδεολογική έκθεση του νομοσχεδίου του νόμου 3838 που εισκρίθηκε αντισυνταγματικός. Και μας μιλάτε εμάς για ιδεολογικούς φανατισμούς? Μιλάτε σε εμάς για ιδεολογικούς φανατισμούς όταν υποστηρίζετε ο κ. Πρωθυπουργός και πολλοί από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι η απόκτηση της αγένειας είναι κοινωνικό και ανθρώπινο δικαίωμα, παραβλέποντας τα αυτονόητα
ότι τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια υποχρέωση του ελληνικού κράτους στα πλαίσια της άξης της κρατικής κυριαρχίας. Καλό θα είναι, όταν καταλογίζετε ευθύνες για ιδεολογικούς φανατισμούς και πάθη, να κοιτάξετε τον καθρέφτη και να βρείτε τα στελέχη της παράταξής σας.